Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Ευχαριστώ την Ένωση για την ευκαιρία και τη στήριξη. Ευχαριστώ την περίπου δεκαμελή ομάδα που δουλέψαμε τους τελευταίους 4 μήνες στο ΙΟΒΕ. Γι' αυτό, κάτω από το συντονισμό του Γιώργου Γατόπουλου, του Σβέν Ντάντσεφ και με τη συνεργασία του Γιώργου Στρατόπουλου. Θα σας παρουσιάσω ορισμένους αριθμούς σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, αλλά κυρίως προβολές σε περίπτωση μεταρρύθμισης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση του συστήματος συντάξεων που έχουμε στη χώρα μας, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά, γιατί ποτέ δεν μπορείς να έχεις μόνο θετικά από αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν. Είναι μια συζήτηση για την οποία η πρώτη αντίδραση, νομίζω, του καθενός μας είναι ασφαλιστικό, όχι πάλι. 10 χρόνια συζητάμε το ασφαλιστικό. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά από 10 χρόνια ύφεσης και σε ένα σταυροδρόμι που όλοι αναρωτιόμαστε για το πώς η χώρα μπορεί να πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι να είναι και βραχυπρόθεσμα, αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα επαρκής, όχι μόνο επαρκής για να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά κυρίως για να σηκώσουμε το βιωτικό επίπεδο σε αυτή τη χώρα, το ασφαλιστικό είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας που αν δεν μεταρρυθμιστεί θα τραβάει την οικονομία προς τα κάτω από εδώ και πέρα. 2 είναι τα κύρια ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα. Στην Ελλάδα σήμερα το επίπεδο των επενδύσεων βρίσκεται περίπου στο μισό από αυτό το οποίο επίπεδο είχαμε πριν από την κρίση και περίπου στο μισό από αυτό το οποίο βρίσκεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για να κάνουμε τα πράγματα ακόμη χειρότερα, ακόμη και τις καλές μέρες πριν από την κρίση, το επίπεδο των επενδύσεων το οποίο πήγαινε σε εταιρικές επενδύσεις και στήριζε την εξωστρέφεια της οικονομίας, ήταν το χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Επενδύαμε κυρίως σε σπίτια. Το πώς και πότε θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό είναι το μείζον ερώτημα και δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Το να πει κανείς ότι θα έρθουν επενδύσεις από το εξωτερικό, προφανώς αυτές είναι απαραίτητο κομμάτι του συνολικού μείγματος, όμως πρέπει να κινητοποιηθεί και η εγχώρια αποταμίευση. Ταυτόχρονα με ανησυχεί η διπλανή διαφάνεια που βλέπετε, το επίπεδο ανεργίας. Το επίπεδο ανεργίας έχει αποκλιμακωθεί βέβαια από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του 28% προς τα κάτω, εξακολουθεί όμως να είναι ιδιαίτερα υψηλό, αποκλιμακώνεται περίπου με το ρυθμό που αποκλιμακώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά όντας πολύ πολύ υψηλότερα. Και με ανησυχεί και κάτι ακόμη, ότι αν μετρήσουμε το ποσοστό των Ελλήνων που συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, όχι αυτούς που δουλεύουν, αυτούς που θα ήθελαν να δουλέψουν, βρισκόμαστε περίπου στον πάτο της Ευρώπης όσον αφορά αυτό. Βλέπετε, είμαστε η κάτω γραμμή. Υπήρχε μία σύγκληση πριν από κάποια χρόνια, καθώς οι γενιές γυναικών που δεν δούλευαν εκτός από το σπίτι σταδιακά αποχώρησαν και μπήκαν νέες γυναίκες που δουλεύουν. Όμως έχουμε, και θέλω να τονίσω αυτό, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην εργασία στην Ελλάδα. Αυτό είναι και για λόγους οικονομικούς και για λόγους κοινωνικούς. Βλέπετε μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια, και τονίζω, αυτό δεν είναι πόσοι εργάζονται, είναι πόσοι θα ήθελαν στη χώρα να δουλέψουν. Την ίδια ώρα που ισχύουν αυτά, έχουμε ένα σύστημα το οποίο εξακολουθεί να είναι πολύ δαπανηρό. Αυτά τα οποία δίνουμε στην Ελλάδα για συντάξεις, ακόμη και σήμερα, μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, όπως βλέπετε, είμαστε η πάνω-πάνω μπάρα δεξιά. Με τις εξελίξεις τα τελευταία 1,5 χρόνο, ενδεχομένως η Ιταλία μας πλησιάζει, αλλά εξακολουθούμε να δίνουμε κάτι το οποίο είναι πάνω από το 17% του ΑΕΠ μας για συντάξεις. Οι συντάξεις εννοείται ότι το συνταξιοδοτικό είναι ένας θεσμός ο οποίος καλείται να παίξει πολλαπλούς ρόλους. Όχι μόνο οικονομικούς, που είναι αυτοί για τους οποίους θα μιλήσω και σήμερα, αλλά και κοινωνικούς. Μέσα από αυτό το σύστημα γίνεται αναδιανομή, γίνεται στήριξη του εισοδήματος στις μεγάλες ηλικίες των πιο αδύναμων στην κοινωνία, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αυτό το σύστημα δεν είναι βιώσιμο, και αυτό το ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, ακόμη και ο κοινωνικός ρόλος αυτού του συστήματος δεν μπορεί να έρθει εις πέρας. Επίσης, για κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, δεν μπορώ παρά να έχω ένα προβληματισμό για το πόσο αυτό επιβαρύνει το κίνητρο για εργασία. Η επιβάρυνση την οποία έχουμε στη χώρα μας σήμερα δεν είναι άσχετη με αυτό που σας έδειξα πριν.
με το ότι σχετικά πολύ λίγοι Έλληνες επιθυμούν να δουλέψουν. Και σαν να μην μας έφταναν όλα αυτά, θα αφήσω αυτή τη διαφάνεια λίγο περισσότερο, οι δημογραφικές τάσεις είναι αμήλικτες. Το αφήνω και σας αφήνω να το δείτε. Εάν κάνουμε μάλιστα τις αναλογίες, σε κάθε έναν Έλληνα άνω των 65 ετών, το 1960 αντιστοιχούσαν 10 οι οποίοι εργάζονταν, 3 σήμερα, και αν κάνουμε την προβολή το 2060, θα είναι μόνο 1,5. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Ταυτόχρονα, παρά τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν τα τελευταία χρόνια, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι σήμερα που μιλάμε είναι κάτω από 65 ετών, είναι το 1/4 του συνολικού πλήθους και παίρνουν περίπου το 30% των συντάξεων. Άρα έχουμε σχετικά νέους συνταξιούχους στη χώρα μας. Όλη αυτή η συζήτηση μας παίρνει φυσικά προς μία επιλογή. Ο διανεμητικός πυλώνας, που διανεμητικός πυλώνας σημαίνει ότι όσοι από εσάς εργάζεστε σήμερα πληρώνετε εισφορές εσείς και ο εργοδότης σας για να καλύπτονται οι σημερινές συντάξεις, που είναι ουσιαστικά το 100% του σημερινού συστήματος, πρέπει να συμπληρωθεί, λέω να συμπληρωθεί, όχι να αντικατασταθεί, και από έναν κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Οι κατευθύνσεις για τις οποίες θα μιλήσω θα είναι δύο, λοιπόν. Πώς μπορείς να κάνεις μία μετάβαση ώστε ένα μέρος του συστήματος να σταματήσει να είναι διανεμητικό, αλλά να είναι κεφαλαιοποιητικό. Για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί θέλω να δημιουργήσω αποθεματικά στην οικονομία που θα δημιουργήσουν εσωτερική επένδυση. Δεύτερον, διότι θέλω αυτή η αποταμίευση να γίνει μέρος της περιουσίας του ίδιου του νοικοκυριού. Ταυτόχρονα, θέλω με έναν λελογισμένο τρόπο να μειώσω τις εισφορές. Διότι σήμερα φορολογούμε ακριβώς αυτούς που δεν πρέπει να φορολογούμε υπερβολικά. Εάν βάλουμε δίπλα-δίπλα την ασφαλιστική και τη φορολογική επιβάρυνση, είναι εξαιρετικά υψηλή. Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση. Και όταν λέω να συμπληρωθεί, κάθε συνταξιοδοτικό σύστημα έχει τα ρίσκα του. Το σύστημα της δημόσιας ασφάλισης έχει ρίσκα που τα ζήσαμε. Όταν πέφτει έξω το κράτος, σε ένα διανεμητικό σύστημα θα έρθει και θα κόψει σχεδόν οριζόντια από όλους. Και οι εισροές, στο βαθμό που το δημογραφικό είναι κόντρα σε εμάς, θα συνεχίσουν να είναι όλο και λιγότερες, άρα και οι συντάξεις των επόμενων γενιών, αναπόφευκτα, εάν δεν υπάρξει μεταρρύθμιση, θα είναι όλο και χαμηλότερες. Οι δύο πυλώνες, και εδώ τώρα δεν θέλω να μπω, υπάρχουν πολλοί ορισμοί τι σημαίνει ακριβώς δεύτερος και τρίτος πυλώνας. Η επαγγελματική ασφάλιση, στο βαθμό που επενδύεις σε ομόλογα, σε μετοχές, μπορεί να είναι ασφαλέστερα, μπορεί να είναι λιγότερο ασφαλή, αυτό είναι θέμα της επιλογής και του κάθε νοικοκυριού, έχουν και αυτά έναν επενδυτικό κίνδυνο. Ενώ η ιδιωτική ασφάλιση επίσης έχει και έναν επιπλέον κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη εταιρεία, εάν το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Παρά τα αυτά, θα ήταν άτοπο, ιδίως σε μια χώρα η οποία δημοσιονομικά θα έχει δύσκολες δεκαετίες μπροστά και δημογραφικά επίσης, να βάλει όλα τα αυγά της σε ένα καλάθι, στο δημόσιο δηλαδή πυλώνα. Να περιγράψουμε το ισχύον σύστημα, και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν μέσα στα 3 διαδοχικά προγράμματα οδήγησαν σε έναν εξορθολογισμό του συστήματος και παραμετρικά δεν ήταν εφικτό να μην υπάρξουν οι περισσότερες από τις περικοπές οι οποίες έγιναν, αλλά και δομικά. Θα ήθελα δηλαδή να τονίσω το γεγονός ότι η ενοποίηση των ταμείων η οποία έχει υπάρξει είναι μια πολύ σημαντική βάση από την οποία δεν πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Το γεγονός όμως παραμένει ότι οι διαδοχικές μειώσεις που έγιναν ως εμπειρία για τον κάθε έναν συνταξιούχο, αλλά και η προβολή προς τα μπρος, δημιουργεί μια αμφιβολία κατά πόσο το σύστημα από εδώ και πέρα μπορεί να είναι βιώσιμο, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές, μαζί με τον προβληματισμό τον οποίο έχω, τι κάνει η σημερινή δομή στην υπόλοιπη οικονομία. Διότι, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, και αυτές είναι οι δύο τελευταίες αναλογιστικές μελέτες, η βιωσιμότητα του συστήματος μετά τις περικοπές έχει βελτιωθεί,
Η δεύτερη γραμμή που βλέπετε με τα δεδομένα της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής είναι μάλιστα περισσότερο ευνοϊκή. Ο κύριος λόγος είναι διότι αυτή έχει συνυπολογίσει τον επαναπολογισμό της προσωπικής διαφοράς, ο οποίος όμως τελικά δεν έγινε. Αλλιώς θα ήμασταν περίπου στην πρώτη γραμμή. Είναι ενδιαφέρον ότι όσον αφορά την επάρκεια του συστήματος, αυτό το οποίο στη γλώσσα των αναλογιστών το λένε ποσοστό αναπλήρωσης, εξακολουθούμε να έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης στη χώρα μας. Θέλω εδώ να κάνω δύο όμως υποσημειώσεις. Η πρώτη υποσημείωση είναι ότι ήδη βλέπουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο ότι υπάρχουν αποκλίσεις. Άρα αυτές οι μελέτες πάνω στις οποίες είναι η βάση σύγκρισης αποδεικνύεται ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξες δυστυχώς, όχι τόσο όσον αφορά το μακροοικονομικό σενάριο για τους ρυθμούς μεγένθησης, αλλά κυρίως όσον αφορά τα δημογραφικά και την ανεργία. Είναι υπερβολικά αισιόδοξες, δυστυχώς. Με μία λέξη πάντως, μπορεί να κρίνει κανείς τη σημερινή κατάσταση ως εξής. Στη χώρα μας έχουμε γενικά υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή η σχέση σύνταξης με μισθούς, αλλά χαμηλούς μισθούς. Και ένας από τους λόγους που κρατάνε το σύστημα προς τα κάτω είναι και η ίδια η δομή του ασφαλιστικού. Εάν δεν θέλεις όλες οι επενδύσεις να έρθουν απ' έξω, σε μια χώρα η οποία άλλωστε έχει μια δυσκολία να προσελκύσει επενδύσεις, πρέπει να δημιουργήσεις αποθεματικά στη χώρα. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε, και θα το συγκρίνουμε και με άλλες οικονομίες, ότι το μέγεθος των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτό είναι η ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελματικά ταμεία που χάνονται μέσα στη θάλασσα της δημόσιας σύνταξης. Και εδώ, συγκρινόμενοι με άλλες οικονομίες, ουσιαστικά βλέπουμε ότι ενώ άλλες οικονομίες έχουν χτίσει διαχρονικά αποθεματικά, τα οποία επενδύονται έστω σε ένα βαθμό στην εγχώρια οικονομία, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια διασπορά ρίσκου, μαντέψτε ποιοι είμαστε εμείς, για όσοι είστε πίσω στην αίθουσα και δεν βλέπετε. Είμαστε οι τελευταίοι, είμαστε περίπου στο 1% του ΑΕΠ. Άρα, πραγματικά είμαστε στα όρια του στατιστικού λάθους. Η χώρα δεν δημιουργεί αποθεματικά τα οποία να στηρίξουν τις επενδύσεις, να στηρίξουν την. Και στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, ενώ συμβαίνει αυτό, οι εισφορές μας είναι υψηλές, τουλάχιστον από δύο οπτικές γωνίες. Επιβαρύνουμε την εργασία με 27%, 20% είναι αυτό που λέμε κύρια σύνταξη, 7% είναι αυτό που λέμε επικουρική σύνταξη, αυτό είναι που βλέπουμε αριστερά, και είμαστε ουσιαστικά, έχουμε από τις υψηλότερες επιβαρύνσεις στην Ευρώπη. Επιπλέον, αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές επιβάλλονται σε ύψη εισοδήματος, τα οποία είναι εξαιρετικά υψηλά. Είναι μεγάλα πολλαπλάσια του κατώτατου μισθού, και είναι περίπου 4 φορές πάνω από τον μέσο μισθό. Στο βαθμό που αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές λειτουργούν πρακτικά ως φορολογικοί συντελεστές, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα όσον αφορά την συμμετοχή στην εργασία, το οποίο το βλέπουμε εδώ. Αυτός είναι ο οριακός συντελεστής επιβάρυνσης εργασίας από φόρους και εισφορές. Βλέπουμε ότι καθώς αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής, ταυτόχρονα συνεχίζει να επιβάλλεται για μεσαία εισοδήματα και ο ασφαλιστικός συντελεστής, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάζει ο εργοδότης τους 40 χιλιάρικα από την τσέπη του, και μην μου πείτε 40 χιλιάρικα είναι υψηλά, γιατί για τον εργαζόμενο αυτά είναι 20. Για αυτούς τους ανθρώπους, εάν πρόκειται ο εργοδότης να βγάλει άλλα 100 ευρώ από την τσέπη του και να τους τα πληρώσει, σημαίνει ότι 65 ή 70 ευρώ από αυτά θα πάνε στο κράτος ως φόροι και εισφορές. Εννοείται ότι αυτή είναι μία εικόνα η οποία δημιουργεί αντικίνητρα για εργασία ή έστω για να δηλώσεις την εργασία σου ή έστω για να δουλέψεις στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Ας δείξουμε λίγο, ας βάλουμε λίγη προσοχή όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, την κύρια σύνταξη μάλιστα. Η κύρια σύνταξη κάνει δύο δουλειές. Όπως ίσως γνωρίζετε οι περισσότεροι, υπάρχει η εθνική σύνταξη πλέον και υπάρχει και αυτό το οποίο αναλογεί στις εισφορές σου. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτός ο συντελεστής αναλογικότητας είναι πάρα πολύ ασθενής. Μπορείς δηλαδή με 15 χρόνια δουλειάς και μόνο να πάρεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κύριας σύνταξης και από εκεί και πέρα να αποφασίσεις αν θέλεις να ασφαλίζεσαι ή όχι.
Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο σιγά σιγά διαβρώνει από μέσα την ευστάθεια του συστήματος. Και έτσι, ναι μεν υπάρχει μία μείωση με τις δρομολογημένες αλλαγές, μειώσεις, της επιβάρυνσης στον κρατικό προϋπολογισμό, αυτό δεν είναι οι ασφαλιστικές εισφορές, αυτό είναι το οποίο οι υπόλοιποι φορολογούμενοι συνεισφέρουν για να κρατηθούν οι συντάξεις, πλην όμως εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Εάν μάλιστα συγκρίνουμε αυτό το οποίο ο προϋπολογισμός συνεισφέρει για συντάξεις, συνεισφέρει μέσα σ' άκρες αυτό το οποίο συνεισφέρει για υγεία και παιδεία μαζί. Άρα δεν δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος. Υπάρχουν, δεν είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι προτείνουμε να πάει σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ήδη κινηθεί αποφασιστικά προς τα εκεί και ο υπόλοιπος κόσμος ακόμη περισσότερο. Και εδώ καταγράφουμε άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει. Μία από αυτές, μάλιστα, την ποσοτικοποιούμε μαζί με τη δικιά μας αργότερα, την πρόταση των κυρίων Τίνιου, Νεκτάριου και Σημεωνίδη. Και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε κανείς να κάνει ψύχρεμα μία ανάλυση ευαισθησίας γύρω από αυτές τις προτάσεις. Τι κάνουν όλες αυτές τις προτάσεις? Πρώτον, εάν μειώσεις εισφορές, δημιουργείς μεγαλύτερο κίνητρο για εργασία. Δεύτερον, εάν δημιουργήσεις αποθεματικά και επενδύσεις, αυξάνεις τους ρυθμούς μεγέθησης οικονομίας και για αυτό το λόγο. Τρίτον, δημιουργούν όμως ένα κοινό χρηματοδότησης. Γιατί περνάς από ένα σύστημα το οποίο σήμερα πληρώνει για σήμερα, σε ένα σύστημα το οποίο σήμερα θα πληρώνει για αύριο. Άρα θα πρέπει κανείς να δει με κάποια ψυχραιμία και μετριοπάθεια, εάν μπορούμε να πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα ή αν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να το αφήσουμε για άλλα 40 χρόνια. Η απάντηση την οποία δίνουμε είναι ναι. Μάλιστα, κινώντας από τη βάση ότι για τα χαμηλά σημερινά εισοδήματα, τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι ιδιαίτερα υψηλά. Για κάποιον δηλαδή ο οποίος έστω έχει κλειδωθεί να δουλεύει στον κατώτατο μισθό για πάντα, είναι υποθετικό το ερώτημα, αυτός παίρνει ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία είναι πολύ κοντά, είναι γύρω στο 95%. Μπορούμε λοιπόν να επανέλθω λιγάκι περιγράφοντας σε πολύ αδρές γραμμές την πρόταση την οποία βάζουμε στο τραπέζι, η οποία από εκεί που έχουμε σύνολο υποχρεωτικών εισφορών 20 συν 7% είναι η κύρια και υποχρεωτική, η κύρια και επικουρική σύνταξη, προτείνουμε αυτό το κομμάτι να περιοριστεί στο 20% και να υπάρχει ένα επιπλέον κομμάτι το οποίο κατά μέσο όρο είναι 3%, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, είναι από 0 μέχρι 6 ανάλογα με τα εισοδήματα τα οποία έχεις, το οποίο θα είναι ένας υποχρεωτικός κεφαλοποιητικός δεύτερος πυλώνας. Άρα κάνεις δύο πράγματα. Μεταφέρεις από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σε ένα βαθμό και μειώνεις επίσης συνολικά τις εισφορές. Με έναν τρόπο όμως που θεωρούμε ότι είναι λελογισμένος. Η άσκηση την οποία επίσης κάνουμε είναι ότι αυτό το σύστημα έχει άμεση εφαρμογή. Γιατί η ελληνική οικονομία χρειάζεται καύσιμα από σήμερα. Με το σύστημα αυτό συνεχίζουμε να δίνουμε και θα υπολογίσουμε τι κενό δημιουργείται αν συνεχίζουμε να δίνουμε στους νέους ασφαλισμένους, σε όλους τους ασφαλισμένους, την κύρια σύνταξη όπως την παίρνουν λίγο πολύ σήμερα, την παλαιά επικουρική όπως την έχουν ήδη κατοχυρώσει, με ένα συντελεστή αναλογίας αυτών των οποίων έχουν πληρώσει, νέα επικουρική, η οποία όμως θα έχει χαρακτηριστικά κεφαλαιοποιητικά και εκεί θα έχουν επιλογές. Και φυσικά δημιουργείται χώρος και για ιδιωτικές αποφάσεις. Μπορούμε λοιπόν εδώ να υπολογίσουμε με το σύστημα το οποίο έχουμε προτείνει και όπως είπα μπορεί κανείς να κάνει εξαιτίας γύρω από τις παραμέτρους ότι πρώτα απ' όλα για πολύ χαμηλά εισοδήματα μειώνουμε τις εισφορές οι οποίες επιβάλλονται καθότι αυτά τα εισοδήματα πραγματικά δεν χρειάζεται να τους επιβάλλεις, μπορεί αν θέλουν να το επιλέξουν για όσο είναι χαμηλά εισοδήματα να μπουν στην υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση. Για ψηλότερα όμως εισοδήματα και τους κρατάς χαμηλότερο ποσό και φυσικά αναμένουν ότι θα πάρουν λόγω της κεφαλαιοποίησης υψηλότερη σύνταξη. Πραγματικά δεν θέλω να κουράσω εδώ με τις αλλαγές, όμως θα ήθελα να μπω σε 3-4 σημεία και να καταλήξω με αυτά. Πρώτα απ' όλα,
Το σύστημα της νέας επικουρικής, που ουσιαστικά είναι η καρδιά της όποιας μεταρρύθμισης θέλει κανείς να κάνει, είναι περίπου μονόδρομος εάν θέλεις να κάνεις μεταρρύθμιση, αν, πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός πυλώνας, όπου θα φτιαχτούν συνταξιοδοτικά ταμεία και υπάρχει το πλαίσιο στην Ευρώπη και υπάρχει και προϊστορία, θετική προϊστορία. Να τονίσω όμως ότι η αξιοπιστία του συστήματος πατάει και πάνω στο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να υπάρχει. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να είναι εύρωστες. Δεν μπορεί να υπάρξει καιροσκοπική ή αδύναμη συμπεριφορά. Και αυτό το πλαίσιο εποπτείας θα πρέπει να έχει κανόνες που να είναι κατανοητοί για όλους. Αλλά, όπως ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Ως εκ τούτου, εάν σε σύγκριση με το σημερινό σύστημα, υπάρχουν πολλά θετικά τα οποία έχουν να κάνουν με το κίνητρο για εργασία, με την ενίσχυση των επενδύσεων, αλλά και επίσης με το γεγονός ότι πλέον το κάθε νοικοκυριό δεν νιώθει ότι οι συντάξεις είναι μια εκροή που μπαίνει σε έναν κουβά τον οποίο δεν τον ελέγχει. Εάν όμως δεν υπάρξει καμία μείωση των συντάξεων, αυτό σημαίνει ότι αναπόφευκτα δημιουργείται ένα κενό. Άρα μέρος της άσκησης εδώ είναι για εμάς που είμαστε οικονομολόγοι να μετρήσουμε ποιο είναι αυτό το κενό και στη συνέχεια για όσους εκφράζουν την οικονομική πολιτική, εάν αποφασίσουν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, να επιλέξουν εάν και πώς θέλουν να καλυφθεί αυτό το κενό, ώστε να πάμε σε ένα σύστημα όμως το οποίο είναι καλύτερο. Πόσο είναι αυτό? Πρώτα απ' όλα, το δικό μας σύστημα, εάν δεν κόψει συντάξεις, έχει πολύ ευνοϊκό χώρο. Η συνταξιδοτική δαπάνη μειώνεται και τα ποσοστά αναπλήρωσης, αν συνυπολογίσουμε και τη συνεισφορά από τον κεφαλοποιητικό πυλώνα, αυξάνεται. Βέβαια, δημιουργείται ένα κενό εάν τηρήσουμε ως ελληνική πολιτεία τις υποχρεώσεις που έχουμε σε όλους όσους έχουν ήδη κατοχυρώσει τις παλιές επικουρικές. Το μέγιστο, ένα ταβάνι από το οποίο θα αρχίσω στη συνέχεια να αφαιρώ συνιστώσεις, είναι κάτι το οποίο είναι λιγότερο από 2% του ΑΕΠ. Δίπλα εδώ βλέπετε μία σύγκριση που έχουμε κάνει με πολύ περισσότερο δραστικές προτάσεις, την πρόταση των Τίνιου, Σημεωνίδη και Νεκτάριου, όπου το κόστος θεωρούμε, παρά το γεγονός ότι η επίδραση στην οικονομία θα ήταν περισσότερο θετική, το κόστος θεωρούμε ότι και δημοσιονομικά, αλλά και κοινωνικά είναι μη διαχειρίσιμο. Θα μου πείτε, τι είδους κόστος είναι αυτό? Όπως σας είπα, αυτό είναι ένα ταβάνι. Δεν συνυπολογίζει, για παράδειγμα, σαν βάση σύγκρισης, ότι ήδη έχει δρομολογηθεί μείωση των εισφορών για επικουρική από 7% σε 6%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 1/7 του κόστους το οποίο σας περιγράφω είναι ήδη στο τραπέζι. Δεύτερον, δεν συνυπολογίζει την ήδη νομοθετημένη εξίσωση των κανόνων σύνταξης για τους παλιούς συνταξιούχους και τους νέους συνταξιούχους. Αυτό πρακτικά μπορεί να καλύψει περίπου το μισό του κόστους μετάβασης για το πρώτο έτος και πολύ περισσότερο για τα επόμενα χρόνια. Δεν συνυπολογίζει ότι με τη μείωση των εισφορών θα υπάρξει ένα άμεσο όφελος για το δημόσιο. Και στη συνέχεια μένει ένα υπόλοιπο, ανάλογα με το τι θα αποφασίσεις. Το οποίο υπόλοιπο, στο βαθμό που η χώρα έχει α, δημοσιονομικό χώρο και β, το δικαίωμα, ίσως και την υποχρέωση να κατευθύνει αυτό το οποίο υπάρχει ως μετάβαση, είτε έσοδα από αποκρατικοποίησης, είτε διαπραγμάτευση του συμφωνηθέντος πλεονάσματος, είναι κάτι το οποίο άνετα χωράει εκεί και είναι μια μεταρρύθμιση την οποία η χώρα μπορεί να διαπραγματευθεί ως αναπτυξιακή. Μία λεπτομέρεια είναι ότι προσπαθούμε στην πρότασή μας να ελαφρύνουμε ιδίως αυτούς οι οποίοι είναι οι χαμηλομισθωτοί. Ένας λόγος που το κάνουμε αυτό είναι διότι αν εφαρμοστεί η μείωση του αφορολόγητου, ή μάλλον της έκπτωσης φόρου για να είμαστε πιο τεχνητά σωστοί, θα πρέπει αυτό με κάποιο τρόπο, κατά την άποψή μας, να εξισορροπήσει. Και εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε πώς αυτό γίνεται, αλλά δεν είναι ο χώρος και ο χρόνος για τέτοια λεπτομέρεια. Υπάρχουν όμως χώρες που κάναν τη μετάβαση. Εννοείται και πολλές χώρες το έκαναν επιτυχώς
και με συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων. Πρώτα απ' όλα μέσα από το σύστημα, αν ήθελες θα μπορούσες να αυξήσεις εισφορές, να μειώσεις συντάξεις, να αυξήσεις όρια συνταξοδότησης. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το οποίο προτείνουμε. Έχουν όμως φτιαχτεί σε πάρα πολλές χώρες ταμεία, τα οποία για το μικρό χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτή τη μετάβαση και πολλές χώρες πήραν ρητά εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε αυτό να είναι ένα κενό το οποίο θα χρηματοδοτήσει ρητά την ανάπτυξη. Για να δούμε όμως, διότι ως τώρα ήταν ο λογαριασμός, να δούμε τα θετικά, τα οποία είναι πολύ περισσότερα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια εκτίμηση στην Ελλάδα. Δουλέψαμε ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε μια μείωση των εισφορών που επιβαρύνει την εργασία, τι κάνει στη συμμετοχή σε αυτήν ίδια την εργασία. Και χωρίς να σας κουράσω με όλα τα τεχνικά σημεία, βγάζουμε ότι μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες αυξάνει κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα τη συμμετοχή στο εργασιακό δυναμικό της χώρας, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει άλλες 100.000 Έλληνες οι οποίοι θα εργάζονται. Την ίδια ώρα δημιουργούνται αποθεματικά. Ήδη από το πρώτο έτος, τα οποία αυξάνονται συνέχεια και αυτά τα αποθεματικά μπορούν να καλύψουν το επενδυτικό κενό το οποίο σας έδειξα στην πρώτη διαφάνεια, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Αν αυτά τα συνθέσουμε, μπορούμε να υπολογίσουμε την επίδραση μέσα από ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, την οποία θα έχει και η μείωση των εισφορών, που είναι το κάτω κομμάτι, και την επιπλέον επίδραση των επενδύσεων που θα γίνουν στη χώρα. Και αυτό το τρέξαμε με 3 σενάρια, ανάλογα με το εάν θέλεις να κατευθύνεις περισσότερο ή λιγότερο αυτές τις επενδύσεις να μείνουν στη χώρα ή όχι. Με ένα πολύ συντηρητικό σενάριο, το 25%, και ένα μάλλον λογικότερο σενάριο, το οποίο μπορεί να είναι 50% ή 75%. Για όποιον λοιπόν θέλει να βλέπει τη χώρα μόνο δημοσιονομικά, κοιτάει το κόστος που θα υπάρχει τα επόμενα 1-2 χρόνια, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το όφελος το οποίο θα υπάρχει στην ανάπτυξη για τα επόμενα πολλά χρόνια. Παρά τα αυτά, παρά το ότι τα μεγάλα ωφέλη έρχονται σε 15-20 χρόνια, όταν οι σημερινοί εργαζόμενοι θα έχουν ολοκληρώσει ενδεχομένως τον εργασιακό τους βίο, και επειδή νομίζω όλοι πρέπει να ανησυχούμε για τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια, βλέπουμε ότι είναι σημαντικά τα ωφέλη από το πρώτο έτος εφαρμογής. Εάν δηλαδή σταθμίσει κανείς το όφελος το οποίο υπάρχει σε ευρώ στο ΑΕΠ μας, με αυτό το οποίο υπάρχει στο Δημόσιο Ταμείο, το πρώτο σίγουρα υπερκαλύπτει το δεύτερο. Και η τελευταία γραμμή, η οποία ουσιαστικά δείχνει ποια θα ήταν η συμμετοχή μιας τέτοιας μεταρρύθμισης στον μεσοπρόθεσμο ρυθμό πραγματικής μεγένθησης ελληνικής οικονομίας, η περίφημη συζήτηση, εάν είμαστε σήμερα περίπου στο 2%, πώς όχι μόνο δεν θα πέσει αλλά θα αυξηθεί, διότι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί λένε ότι αυτό θα πρέπει να φαίνεται ότι πέφτει προς το 1% και τότε αλίμονό μας, ουσιαστικά εδώ βλέπουμε ότι ενισχύοντας την εργασία και τις επενδύσεις, αυτό μπορεί να αυξηθεί σε κάτι το οποίο είναι πάνω από 0,3. 0,3 στη συζήτηση αν είσαι πιο κοντά στο 1 ή πιο κοντά στο 2 είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μεσοπρόθεσμα. Αντίστοιχα, οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, οι οποίες είναι κατά μέσο όρο γύρω στις 70.000, θα μπορούσε κάποιος να είναι πολύ πιο φιλόδοξος πηγαίνοντας σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Δεν συζητώ ότι πρέπει να πάμε. Εάν πήγαινε σε κάτι πιο φιλόδοξο, και εδώ είναι η πρόταση των 3 συναδέρφων που ανέφερα πριν, σίγουρα η επίδραση στην οικονομία θα ήταν πολύ πιο ισχυρή. Θα ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ θετικό για την οικονομία. Αλλά αντίστοιχα, όπως σας είπα, δημοσιονομικά το κενό θα ήταν αρκετά πιο δύσκολο να γίνει ο χειρισμός τους. Τελειώνω. Έχουμε μία σημερινή κατάσταση, στην οποία το μέγεθος των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων είναι το χαμηλότερο το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε ένα σύστημα που παρά τις περικοπές εξακολουθεί να είναι πολύ δαπανηρό. Ο λόγος είναι διότι η δομή του δεν είναι επαρκώς σύγχρονη.
και εξακολουθούμε να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό όταν άλλες προτεραιότητες από τη στήριξη των πολύ αδύναμων νοικοκυριών, ενδεχομένως της παιδείας, της υγείας, θα γίνουν έντονες τα επόμενα 2-3 χρόνια. Το νέο σύστημα στηρίζει ελάφρυνση αυτού ακριβώς του στοιχείου της οικονομίας που είναι το πιο ευάλωτο σήμερα, της εργασίας, δημιουργεί κίνητρα ακόμη και για αυτούς που έχουν φύγει έξω από τη χώρα να επιστρέψουν με το δικό τους πορτοφόλι και δείχνουμε ότι η μετάβαση δεν είναι όχι μόνο υπερβολικά ακριβή, αλλά είναι κατά μία έννοια περίπου αναπόφευκτο ότι πρέπει να γίνει. Τα ωφέλη είναι σε όλες τις μεριές, επειδή ο κύριος Παπαδημητρίου με αγριοκοιτάζει, να πω μία κουβέντα μόνο. Όλο το τελευταίο διάστημα είχαμε μία οικονομία η οποία δούλευε για το ασφαλιστικό. Αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς και άλλοι είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ασφαλιστικό το οποίο να δουλεύει για την οικονομία. Επίσης, μιλάμε για κόστος μετάβασης. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε συζητήσει επαρκώς το όφελος αυτής της μετάβασης. Διότι αυτή τη στιγμή και εμείς που είμαστε μέσα στη χώρα και όσοι είναι εκτός της χώρας και θα ήθελαν να βάλουν τα λεφτά τους, προβληματίζονται για τη βιωσιμότητα της χώρας μέσω πρόθεσμα. Αλλάζοντας τη δομή, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό σοκ στο σύστημα, ώστε αυτοί οι οποίοι βλέπουν ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ πιο δυναμική οικονομία, πραγματικά να αποφασίσουν να τη στηρίξουν από την πρώτη μέρα με πρόσθετες επενδύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.